Όπως βλέπετε σήμερα, παραλαμβάνουμε 4 μηχανήματα από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Η πράξη ένταξης μας ήρθε στις 18 Μάη και σήμερα είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που παίρνουμε τέτοια ποσότητα μηχανημάτων μέσα από το πρόγραμμα αυτό. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε υπερήφανοι, είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευτυχείς, διότι δεν είναι μόνο ότι καταφέρνουμε και μπαίνουμε στα προγράμματα και τα υλοποιούμε. Είμαστε ευτυχείς πιο πολύ για τους αγρότες μας, για τους ειδημότες μας, που πλέον από εδώ και στο εξής το πρόγραμμά μου είναι ότι κάθε δημοτική ενότητα θα έχει το μηχάνημα το δικό της πλέον. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν ανάγκη κανέναν ούτε τα μηχανήματα να μεταφέρονται από το ένα σημείο στο άλλο. Η αγροτική οδοπία είναι ένα θέμα που βασανίζει και μας βασανίζει όλους. Τα καιρικά φαινόμενα επίσης. Τώρα πλέον όλος ο κόσμος θα χαρεί αυτά τα μηχανήματα και να πηγαίνουν στα κτήματά τους με ασφάλεια, ποιοτικά και ό,τι χρειάζεται ένας σύγχρονος Δήμος. Αλλάζουμε το Δήμο σε όλα τα επίπεδα. Το ξαναλέω πάλι, έγινα κουραστικός να λέω ότι ο Δήμος αυτός έχει άλλη πορεία πλέον και ότι είμαστε πρώτος Δήμος στην Ελλάδα σε απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν έχουμε αφήσει ούτε ένα ευρώ να μην το πάρουμε, να μην το εκμεταλλευτούμε και με διαδικασίες πολύ γρήγορες. Σήμερα, όπως βλέπετε, έχω καλέσει και την αντιπολίτευση εδώ, διότι ακούγονται διάφορα και στα Δημοτικό Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε όλοι σας, φωτογραφίες, λόγια, λόγια, λόγια. Μέχρι τώρα δεν βλέπανε ούτε ακούγανε. Σήμερα λοιπόν και ακούνε και βλέπουνε. Και από εδώ και πέρα, και το ξέρετε καλά και σας το έχω ξαναπεί, ότι κάθε 3 μέρες θα αναγκαζόσαστε να ερχόσαστε εδώ για να εγκαινιάζουμε, να ξεκινάμε έργα καινούργια και αυτό θα διαρκέσει για πολύ καιρό. Γιατί τα έργα που έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και ξεκινάνε εργολάβοι είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Βλέπουμε, ακούμε, μπορούμε, ξέρουμε και αλλάζουμε το Δήμο. Αυτό είναι όλο. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία που έχουμε και εδώ και σε αυτή την αγορά, να το πούμε έτσι, από το Δήμο. Πραγματικά μια μεγάλη εταιρεία, ένας κολοσσός, μας εμπιστεύεται και τον εμπιστευόμαστε με κλειστά τα μάτια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι καλοδούλευτα τα μηχανήματα. Ο εξοπλισμός είναι ό,τι σημαντικότερο για κάθε Δήμο και ο Δήμαρχος εδώ πραγματικά φαίνεται ότι ενδιαφέρεται να εξοπλίσει το Δήμο ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν. Καλωρίζικα και καλοδούλευτα. Και στα υπόλοιπα. Και στα υπόλοιπα. Δήμαρχε, πόσα μηχανήματα συνολικά έχει τώρα ο Δήμος με την σημερινή ενίσχυση? Αυτή τη στιγμή περίπου στα 20 μηχανήματα, μικρά, μεγάλα. Αλλά εμείς και το σκοπός και το θέμα μας είναι το εξής. Ότι πλέον δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει λόγος, δεν είναι ούτε χρήματα υπάρχουν για ανταλλακτικά και επισκευές. Ο στόλος μας ήταν έχει τελειώσει, παλιός, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Επομένως, τι πετυχαίνουμε τώρα? Και μέσα από προγράμματα και με δύο πόρους όπου μπορούμε να ανανεώσουμε όλο μας το στόλο, γιατί από αυτό κατά κύριο επιτυχαίνουμε να γλιτώσουμε 200.000 ευρώ σε επισκευές και ανταλλακτικά που έχουμε κάθε χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, στο πρόγραμμά μας αυτό, σε 3-4 χρόνια θα έχουμε ένα καινούριο στόλο με λιγότερα έξοδα σε καύσιμα και τα λοιπά, για τα μηχανήματα αυτά είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιας τεχνολογίας. Δεν έχουμε ανταλλακτικά, δεν έχουμε επισκευές, δεν έχουμε 1000 πράγματα. Επομένως, στόχος ανανέωση όλου του στόλου.